θυμηθώ ότι η Ελλάδα είναι πρώτη-τελευταία στη συνεχή. Η πραγματικότητα είναι ότι ξεκινάμε σήμερα εδώ από τη Θεσσαλονίκη και θέλω πολύ να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιδεών, το European Ideas Network, το οποίο μας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ξεκινάμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη μια προσπάθεια να δούμε τα συνθετικά πλεονεκτήματα που έχει η πόλη με τα ιδρύματα, με τα 4 μεγάλα ανώτατα ιδρύματα, με το φοιτητικό κόσμο, τους ερευνητές και τους καθηγητές και συγχρόνως με τις δυνατότητες που έχει, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί στην κοινοτοπία και στην εκπαίδευση. Πράγματι, οι αριθμοί δεν είναι καλοί. Στο δίκτυο DESI η Ελλάδα είναι 26η στο δίκτυο της ψηφιακής οικονομίας. Είναι δύο θέσεις πριν από το τέλος. Και η Ελλάδα έχει πάρα πολλές δυνατότητες να κάνει καινοτομία. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας είναι ένα τέτοιο καλό παράδειγμα και να φέρει καινοτόμες επιχειρήσεις και στη Θεσσαλονίκη και στη χώρα συνολικά. Αυτό που αρχίζουμε σήμερα είναι ένας διάλογος που θέλουμε να αποδώσει. Γι' αυτό καλέσαμε πανεπιστημιακούς, καλέσαμε εκπαιδευτικούς, καλέσαμε ανθρώπους από το εξωτερικό, καλέσαμε ανθρώπους με εμπειρία και ελπίζουμε ότι θα κατατεθούν ιδέες που θα γίνουν πολύ γρήγορα πράξη. Γιατί θα σας πω και κάτι που ακούγεται πολύ φιλόδοξο, αλλά είναι και μάλλον ένα πράγμα που μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα. Στη Φιλανδία το 90% της εμπιστοσύνης έχει ένα θεσμό και αυτή είναι η εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η εμπιστοσύνη στην εκπαίδευση είναι πάρα πολύ χαμηλή και ειδικά στη δημόσια εκπαίδευση. Είναι μια ευκαιρία να το αλλάξουμε αυτό, βλέποντας πώς συμβαίνει στο εξωτερικό, υιοθετώντας καλές πρακτικές που δεν κοστίζουν και που μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τη χώρα μας σε πολύ καλύτερη θέση.